Είναι η αλήθεια. Και βρίσκονται και από πάνω μπροστά σε μια τέτοια αναστάτωση. Είναι μουρλά, έχουν παλαβώσει. Όχι, όχι, δεν είπατε τέτοιο. Πάμε να συνδεθούμε και με τον Πύργο, παρακαλώ πολύ, να καλησπέρισουμε την κυρία Ειρήνη Ιωαννίδου και τη συμφοιτήτριά τη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Και να είστε καλά. Τώρα, εκεί είναι ΤΕΗ. ΤΕΗ πληροφορική και ΜΜΟΑ. Μάλιστα. ΤΕΗ πληροφορική. Και μέσω μαζική ενημέρωση. Μέσω μαζική. Ενημέρωση, δεν ξέρω. Α, συνάδελφοι. Εν δυνάμει συνάδελφοι. Τώρα... Συνάδελφοι μέχρι Σεπτέμβρη. Γέννησε η Ελλάδα μέσα. Πείτε μα, κυρία Ιωαννίδου, εσεί ποιο έργο αντιμετωπίζετε. Εμεί καλούμαστε να επιλέξουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Με συγχωρείτε. Χαμηλώ, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι κακό, καλούμαστε να επιλέξουμε αν θέλουμε να συγχωνευτούμε σε τμήμα διοίκηση τουριστικών μονάδων ή σε μηχανικού υπολογιστών. Ένα λεπτό. Για να το αντιληφθούμε. Εσεί είστε φοιτητέ. Πληροφορική και ΜΜΕ. Πληροφορική και ΜΜΕ. Και σα ρωτούν. ΜΜΕ μέσω πληροφορική, δεν το κατάλαβα. Νέα μέσα, νέα μέσα, κύριε καθηγητά. Νέα μέσα. Ειδικευόμαστε στα new media. Μάλιστα. Νέα μέσα. Κάτι γίνεται με τον ήχο και δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Για δείτε το εσεί που είσαστε τη πληροφορική. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και σα λένε αν θέλετε να συγχωνευτείτε με την τουριστικών επαγγελμάτων. Ναι, να γίνουν σερβιτόρια από νέο μίλια. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το τμήμα του τουριστικών δεν είναι ακριβώς τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά... ονομάζεται τμήμα διοίκησης πολιτισμικών και τουριστικών μονάδων. Και είναι ένα νέο τμήμα που θα δημιουργηθεί από το τμήμα της μουσιολογίας που είναι μαζί μας στο ΤΕΗ. Παίρνουν δηλαδή ένα τμήμα μουσιολογίας. Μουσιολογία. Μουσιολογία. Μουσιολογία και νιου μίντια. Ναι. Αυτή κανένα. Και αυτό θα γίνει ένα. Συγχωνεύουν το παλαιό. Ωραία πράγματα. Αυτό θα γίνει ένα. Ακριβώς. Κύριε Καψαμπέλη, μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Φαντάζομαι ότι μόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν ρωτήσει και θα τους έχουν δώσει κάποια απάντηση. Θα σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση. Τι σας έχουν πει δηλαδή για αυτή την συγχώνευση. Τώρα βάζετε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι ότι το Υπουργείο δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει. Ρωτάμε συνεχώς, έχουν σταλεί πολλές επιστολές, δεν πρωτοκολλούνται, δεν απαντιέται τίποτα. Πόσοι φοιτητές είναι στο συγκεκριμένο τμήμα. Είναι περίπου 1000 και στα δύο τμήματα, και στη μουσιολογία και στην πληροφορική. Είναι 1000 με 1500. Ενεργοί φοιτητές. Όχι, στο δικό σας, το πληροφορικής και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε περίπου 1000 άτομα. Α, είστε 1000 άτομα. Δηλαδή θα βγει, μισό λεπτό να καταλάβουμε, δεν θα βγείτε από εκεί δημοσιογράφοι ή μέσω. Δεν θα βγείτε. Τώρα έχει αλλάξει λίγο. Δηλαδή τόσα χρόνια οι γονείς σας γιατί πληρώνουν. Για να λύσετε μα την απορία. Κατάλαβες τι γίνεται. Το άγρο ναό τη Παλαβομάρα. Κατάλαβε. Βέβαια, Δήμο, οι άνθρωποι στον πύργο, από ό,τι καταλαβαίνω. Και δεν του δίνουν και απάντηση. Από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν του δίνουν και απάντηση. Ξεκίνησαν για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Και μπορεί να καταλήξουν στα μουσεία. Δεν ξέρουν. Έτσι. Δεν ξέρουν. Καλά είπε ο κύριο Τόμπρα να του ζητήσετε, τουλάχιστον αφού κάνουν αυτέ τι συγχωνεύσει, να συγχωνεύσουν μαζί και ένα τμήμα ψυχιατρική. Μόνο η ψυχιατρική, κύριε Παυλόπουλε. Δεν... Διότι. Μα το θέμα δεν είναι. Βγαίνει άλλη. Ή το θέμα είναι να αποφασίσω και διατάσσω. Χωρίς να ενημερώνει κανένα. Δεν έχει καμία συνάφεια το ένα το αντικείμενο. Μα γίνει το προηγούμενο. Χωρίς κανέναν προγραμματισμό. Στο γάμο του Καραγκιόζη και Νοντόλα. Εδώ δεν φαίνεται να έχει καμία συνάφεια. Ένα λεπτό παρακαλώ να ακούσουμε τα παιδιά για να τα ευχαριστήσουμε γιατί του έχουμε χαλάσει και τζίγκτο Πέμπτη. Δεν μα πειράζει. Σα ίσα, εμεί είμαστε εδώ να τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να ακούγονται. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Τώρα, φανταζόμαστε ότι επικοινωνήσατε σα όλοι για την Ανδρέα Ζαρακέλη, επικοινωνήσατε με το Υπουργείο Παιδεία, με την Βρετανία. Απάντηση έχετε πάρει. Η μόνη απάντηση που έχουμε από το Υπουργείο από τις όποιες συζητήσεις είναι το ότι αμφισβητείται το επιστημονικό αντικείμενο. Που σημαίνει ότι μας λένε ότι θα έπρεπε να ήμασταν διετούς φοίτησης αντί για τετραετούς. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι η δικιά μας σχολή είναι μια σχολή που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια όσο έχει. Έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Και 10 χρόνια μετά, οι κύριοι του Υπουργείου μας λένε ότι δεν υπάρχει επιστημονικό κόμμα. Άρα, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Τους λένε ότι ένα λεπτό. Ποιος έπρεπε να το κάνει δηλαδή αυτό. Άρα λοιπόν. Αφού αμφισβητούν το αντικείμενο των σπουδών σας, το επιστημονικό αντικείμενο, αμφισβητούν φαντάζομαι και τα πτυχία. Και τα πτυχία τα οποία έχουν εκδοθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό θέλουν, γι' αυτό έχουν θέμα με το χρόνο της φοίτησης. Και ξαφνικά από εκεί που ήσασταν 4 χρόνια, σας λένε όχι, κυρίες μου ή και κύριοι, όσοι είναι συμφοιτητές σας,
Δύο χρόνια. Τα δύο χρόνια όμως δεν είναι ανώτατο πνευματικό, είναι ανώτερο πνευματικό, έτσι δεν είναι, για καθηγητά. Άρα τους ρίχνουν ουσιαστικά. Πού τους πάνε, σε ανώτερη εκπαίδευση. Δεν υπάρχει δύο χρόνια στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σημειώσω αυτό το σημείο. Μιλάμε όλοι, κύριε Πρωθυπουργέ. Ορίστε, κυρία Ιωαννίδου, παρακαλώ. Συγγνώμη, απλά. Θέλω να σημειώσω δύο πράγματα τα οποία θέλω πραγματικά και την άποψή σας στο πάνελ σας, γιατί ως φοιτητές δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Το πρώτο θέμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Καστοριά υπάρχει μια σχολή η οποία πριν το σχέδιο Αθηνά ονομαζόταν Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Ναι. Αυτή η σχολή πλέον έχει ένα όνομα παρόμοιο με αυτό που προτείναμε εμείς στο Υπουργείο, εφόσον αμφισβήτησαν την ονομασία της σχολής μας, ναι. Μετονομάστηκε από Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις σε ψηφιακά μέσα νέας εποχής. Ωραία. Και εμάς πιθανεύουμε μηχανισμού. Το μόνο που πρέπει να πάνε στην Καστοριά. Πιθανόν να μην θέλουν πολλούς αποφύτους από ψηφιακά μέσα. Πόσο σηκώνει η Καστοριά. Τόσα, μόνο η Καστοριά μπορεί να βγάλει. Τι να σας πούμε τώρα. Ναι, αλλά οι σπουδές τι θα κάνουν. Οι γονείς που έχουν εξοδέψει τόσα λεφτά στα παιδιά. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Τα χάσαμε. Όχι, τι να απαντήσουμε εμείς. Τι να απαντήσουμε. Να απαντήσει ο κ. Αρβανιτόπουλος. Εμείς απαντήσουμε. Δεν είναι επίσης τετράτους φοίτησης. Φίτηση, δεν υπάρχει όλα, το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η διαιτήση καλό. Ένα λεπτό να του ξαναδούμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο και καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια σε εσάς και στον αγώνα σας. Ορίστε, κύριε Πολυγόπουλο, σας διέκοψα. Δεν υπάρχει διαιτής επιστημονική φίτηση στην Ελλάδα για να έχουν πλέον κατοχυρώσει μια βαθμίδα φίτησης. Αν δεν κάνω λάθος, και ας με διορθώσει κάποιος, έχουν σταματήσει διαιτής φοιτήσεις από τότε που ήταν τα ΤΕΗ, ΤΕΕ. Και μετά γίνανε τριετής οι σπουδές. Άρα λοιπόν, σε ποια βαθμίδα θα μπουν με διαιτή φίτηση. Δεν θα μπορούν να καταβούν. Θα έχουν πρόβλημα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όπως όλα τα θέματα στην Ελλάδα, επειδή δεν είμαστε μια χώρα όπως στην Ευρώπη, να γιατί δεν πρέπει να κάνουμε σύγκριση με την Ευρώπη. Δεν λέω ότι αυτή είναι καλύτερη. Χώρα, όταν κάνουμε μια τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως είναι αυτή η οποία επιχειρείται σήμερα με το σχέδιο Αθηνά, πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση στην οποία να συμμετέχουν η κοινωνία, καταρχάς, οι καθηγητές, το πολιτικό προσωπικό και να κρατήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και μετά να αποφασίσουμε. Να γίνει ένας μεγάλος σχεδιασμός. Ναι, η συζήτηση. Ναι. Υπάρχει ένας μεγάλος σχεδιασμός. Διότι όταν ξαφνικά λες στους ανθρώπους αυτούς ότι το πτυχίο σας δεν έχει. Αλλά σε όλα τα πράγματα. Στην Ελλάδα, τα πτυχία είναι αυτά. Γκρεμίζεται στον τουρισμό. Μα γκρεμίζεται ο κόσμος που έχει. Προφανώς γκρεμίζεται ο κόσμος τους. Διότι οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν και ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών. Καταρχάς είναι θέμα σχεδιάζοντας το μέλλον τους με βάση τη σχολή. Και ποιο, και το μέλλον που είναι ούτως ή άλλως αβέβαιο, στον άδειλο όλο. Και με την προοπτική του 60-70% ανεργία. Γιατί μπαλάκι, αυτά τα παιδιά θα βγουν από τα πανεπιστήμια και βλέπουν μπροστά τους το 60-70% της ανεργίας. Για τη συγκεκριμένη σχολή, η συγκεκριμένη σχολή είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους σήμερα της παγκόσμιας οικονομίας. Μιλάμε για πληροφορική και νέα μέσα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα γίνουν κατά ανάγκη δημοσιογράφοι. Όχι, έχει πληροφορική και νέα μέσα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί σπουδάζουν πληροφορική, εκπαιδεύονται στα νέα μέσα και θα δείτε τώρα σήμερα ότι στην παγκόσμια αγορά της πληροφόρησης υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δουλεύουν παγκοσμιοποιημένα. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες από την Νορβηγία, από την Ινδία, από την Κίνα, από την Αμερική έχετε που δουλεύουν σε όλο τον πλανήτη. Έχετε θα δίκιο. Μπορούσε δηλαδή αυτό αλήθεια να είναι μια είναι πολύ σοβαρή διέξοδος. Βεβαίως. Γιατί η Ελλάδα έχει δυνατά μυαλά να αξιοποιηθούν τα ελληνικά μυαλά και να αναπτυχθούν παγκοσμιοποιημένα σπουδές από την Ελλάδα. Αλλά τα παιδιά λοιπόν αυτά τα κόβουν από τις σπουδές και τα προετοιμάζουν για την Ελλάδα της ανάπτυξης καζάν-καζάν, αυτής που εξήγηλε ο κύριος Σαμαράς πριν από λίγες μέρες στην Τουρκία. Όχι, για την πολύ. Ανάπτυξη των 400 ευρώ το μήνα. Ο κύριος Σαμαράς το καζάν-καζάν. Το καζάν-καζάν άλλος το είπε. Και συμφώνησε. Ο κύριος Ερντογάν. Δεν τον είδα εγώ τον κύριο Σαμαρά. Συμφώνησε. Συμφωνείτε πολύ. Δεν είδα εγώ τον κύριο Σαμαρά. Δεν σας τον πειράζω τον κύριο Σαμαρά. Όχι, όχι, δεν είναι δικός μου ο κύριος Σαμαράς. Και νομίζω ότι, αν είμαστε στοιχειοδός αντικειμενικοί, το καζάν-καζάν το είπε ο Ερντογάν. Δεν άκουσα τον Έλληνα πρωθυπουργό. Άλλωστε, κάθε βράδυ με αυτό εδώ το δελτίο καταλογίζουμε και στον πρωθυπουργό και στον Μέγαρο Μαξίμου ούκο λίγα. Δεν λοιπόν αντίλεξε πάντως το καζάν-καζάν. Πάντως, αφήστε, να πω κάτι σε αυτό, κύριε Τομπρά. Έχω την αίσθηση ότι... πειράζετε το Σαμαρά. Ότι αν ίσχυε αυτό που λέτε θα ήταν μια οργάνωση προς μια κατεύθυνση αρνητική όπως λέτε. Καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον εγώ καταλαβαίνω και συμφωνώντας με αυτό που είπε ο κύριος Μελάς,
ότι έχει γίνει με μια προχειρότητα όλη αυτή η μεταγραφή. Άρα λοιπόν αυτή με σκοπό, με σκοπό να μας να μην έχουν δαπάνες. Απλώς με γρήγορα να κοπούν δαπάνες με δύο τρόπους. Αν υπήρχε σχέδιο. Μπακαλοδουλειές. Αν υπήρχε σχέδιο. Πάμε να αποχωρήσουμε παρακαλώ πολύ. Να προλάβουμε. Πιέζει ο χρόνος. Ζητώ συγγνώμη. Να προλάβουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Μέγαρο Μουσικής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ έξω από το Μέγαρο Μουσικής κατά την διάρκεια εκδήλωσης για την συμπλήρωση 15 ετών από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από τις πληροφορίες που πήραμε από το αστυνομικό τμήμα, αυτό που μπορέσαμε να καταλάβουμε είναι ότι εσείς προσαχθήκατε για μία και μόνο αιτία. Ότι είχατε συγκεντρωθεί έξω από το Μέγαρο Μουσικής και αποδοκιμάσατε τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Όπως πράττουν 10 εκατομμύρια Έλληνες και ότι κρατούσατε οι ελληνικές σημαίες. Όπως καταγγέλουν μέλη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, οι δυνάμεις αστυνομίας προχώρησαν στην προσαγωγή μελών του κόμματος την ώρα που οι ίδιοι διαμαρτύρονταν φωνάζοντας συνθήματα κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου. Μας πρόχανε, μας αποδούσανε βιαίως με τις ασπίδες. Υπήρξε βρισμός ενός μέλους από έναν αξιωματικό τον ΜΕΤ. Που βρισκόταν στο σημείο. Σύμφωνα με καταγγελίες, περίπου 2 ώρες μετά την ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το Μέγαρο Μουσικής και την ώρα που οι διαδηλωτές είχαν αρχίσει να αποχωρούν, άντρες αστυνομίας περικύκλωσαν τα μέλη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, οδήγησαν 5 άτομα στα περιπολικά και εν συνεχεία τους μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Επειδή λοιπόν στην Ελλάδα, μάλλον όσοι κρατούν ελληνική σημαία και αποδοκιμάζουν τον κύριο Βενιζέλο προσάγονται. Εμείς γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε να πάρουμε αντίγραφο βιβλίου συμβάντων, να δούμε την αιτιολογία της προσαγωγής και να διαπιστώσουμε και ποιος την διέταξε την προσαγωγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου του Κόμματος Πάνου Καμένου, ο οποίος έγραψε στο Twitter. Οι αστυνομικοί του Δένδια, αφού έκαναν παράνομα συλλήψεις, αρνούνται να δώσουν στοιχεία. Τα περιπολικά κινούνται τώρα για το αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Ο Πάνος Καμένος εξαπέλυσε επίθεση κατά των αστυνομικών και του Νίκου Δένδια, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει πυνιγμούς για το ποιος κρύβεται πίσω από τις προσαγωγές μελών του κόμματός του. Ο εισαγγελέας αρνείται ότι διέταξε προσαγωγή. Ποιος είναι ο στρατηγός που κρύβεται, ποιος χουντικός επίορκος εκτελεί εντολή ποιού. Τώρα που μας αφήνουν, γιατί είναι παράνομες οι προσαγωγές, δεν φεύγουμε εμείς, αν δεν συλλάβουν τον επίορκο. Τα μέλη των ανεξαρτήτων Ελλήνων αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβάλουν μηνύσεις, καθώς όπως υποστηρίζουν, οι προσαγωγές ήταν άδικες και ανέτιες. Τώρα, τι φωνάζατε, κύριε. Ακούστε. Τα είπε όλα το ρεπορτάζ, ήταν ξεκάθαρο το ρεπορτάζ. Μέλη των ανεξάρτητων Ελλήνων είχαν συγκεντρωθεί εχθές έξω από το Μέγαρο Μουσική προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Mm. Είχαν συγκεντρωθεί ειρηνικά, κρατούσαν στα χέρια τους ελληνικές σημαίες, δηλαδή μια ειρηνικότατη εκδήλωση Ελλήνων πολιτών που με ελληνικές σημαίες ήταν ειρηνικά έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Mm. Και φυσικά μόλις αντίκρισαν τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον αποδοκίμασαν. Τι του είπαν? Τον είπαν κλέστη. Τον αποδοκίμασαν. Όπως τον αποδοκιμάζουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το μόνο λοιπόν που έκαναν οι ανεξάρτητοι Έλληνες έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Ορίστε. Εγώ είδα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πολύ κόσμο. Ναι, να πάτε να ρωτήσετε. Να πάτε να ρωτήσετε πώς ήταν τα μεροκάματα της εισόδου. Γιατί και στις εκλογές είδαμε κάποιο κόσμο στην πλατεία Συντάγματος συγκεντρώσει του ΠΑΣΟΚ. Και όταν βγάλατε εσείς στο διαδίκτυο, συνάδελφοί σας, τα βίντεο από κοντά, ήταν Πακιστανοί που τις κουνούσαν. Ήταν εκεί η εισαγγελέα. Ήταν εισαγγελέα εκεί. Όχι. Πώς ήρθα εκεί? Γίνανε παράνομες προσαγωγές. Πήγα εγώ στο αστυνομικό τμήμα, έχω ιδία άποψη. Και είμαι εγώ που κατέθεσα την αίτηση για τη λήψη του αντιγράφου βιβλίου συμβάντων. Οι προσαγωγές λοιπόν γίνανε χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Ναι. Και με αυθαίρετες και παράνομες διαδικασίες όπως τις καταγγέλνουμε. Δεν πετάξανε δηλαδή τίποτα, δεν κάνανε επίθεση. Τίποτα απολύτως. Από τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Παπουτσάνη. Δηλαδή, μόνο ότι φωνάζανε κλέφτες. Τον καταγγέλει δημόσια σήμερα από το Twitter του και από το Facebook και με επίσημη δήλωση του κινήματος. Οι προσαγωγές λοιπόν ήταν παράνομες. Εμείς ζητήσαμε χτες το αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων, προκειμένου να έχουμε την επίσημη καταγεγραμμένη άποψη αστυνομίας για το συμβάν, προκειμένου. Ναι. Να καταφύγουμε σε μηνύσεις. Θα διωχθούν ποινικά και θα τιμωρηθούν αυτοί που προσήγαγαν παράνομα και αυθαίρετα Έλληνες πολίτες, άσχετα με ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες ή όχι, οι οποίοι τι έκαναν. Είχανε το θράσος να κουνούν ελληνικές σημαίες έξω από το Μέγαρο Μουσικής
και να αποδοκιμάσουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δηλαδή, όποιος αποδοκιμάζει τον Ευάγγελο Βενιζέλο προσάγεται στην Ελλάδα. Τι είναι ο κύριος Βενιζέλος, κύριε Παυλόπουλε? Δηλαδή δεν... Ήταν ειρηνικότατη. Δεν πήγατε. Έχετε πλάνα. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δηλαδή όποιος αποδοκιμάζει τον κύριο Βενιζέλο προσάγεται. Τον κύριο Βενιζέλο, όποιος τον αποδοκιμάζει προσάγεται. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Ενώ δεν πιέσατε καταστάσεις, δεν πήγατε να προχωρήσετε. Ειρηνικότατα κουνούσαμε σημαίες και αποδοκιμάσαμε μόνο τον κύριο Βενιζέλο, όπως πράττουν σήμερα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Βρείτε μου έναν Έλληνα που δεν αποδοκιμάζει τον κύριο Βενιζέλο. Θα προσαχθούν όλοι οι Έλληνες επειδή αποδοκιμάζουν τον κύριο Βενιζέλο? Ήταν και οι μικροομολογιούχοι μαζί σας? Οι μικροομολογιούχοι, όχι, δεν ήταν χθες έξω από Μεγαρομός. Ήταν σε άλλη συγκέντρωση. Σε άλλη συγκέντρωση των μικρομολογιούχων, όπου πήγανε και ανεξάρτητοι Έλληνες μικρομολογιούχοι. Μάλιστα. Και πάλι εμφανίστηκε η αστυνομία. Ο κύριος Βενιζέλος έχει μια ιδιότητα. Πάμε στον κύριο Πρωτιά από τη Σκόπελο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πήρα για να σε ενημερώσω και τον υπόλοιπο τον κόσμο ότι μετά από τα τεράστια προβλήματα που έχει το νησί, αύριο γίνεται πανσκοπελίτικη απεργία, ναι, με τεράστια συμμετοχή αυτή τη στιγμή, διότι η απέτηση του κόσμου όλου είναι να επαναλειτουργήσει άμεσα η ΔΕΗ που την έχουν κλείσει, ναι, να μην κλείσει εδώ η Σκοπέλο που πάνε να την κλείσουν, να μην κλείσει το ΙΚΑ που πάνε να το κλείσουν. Το πιο ζήτημα είναι να σφραγίζονται τα βιβλιάρια του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ, να σταματήσει η φορολογιστία, να καταργηθούν όλα τα χαράφια και οι φόροι στο πετρέλαιο και στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, να μειωθεί επιτέλους το ΦΠΑ στην εστίαση, δεν πάει άλλο, θα διώξουν τους πάντες από το νησί. Είπε όχι η Τρόικα. Η Τρόικα μπορεί να είπε όχι, εμείς λέμε ναι και το φωνάζουμε όπως το φωνάζουν σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι να γίνει τακτική και ασφαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα και υπεύθυνο να είναι το κράτος και όχι ο υποπλιστάδες, και θέλω που έχουν διαλύσει τη δημόσια υγεία και την παιδεία, πρέπει κάπως να τη δράσουμε, να μην μετατραπεί ο Δήμος Σκοπέλου σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Τα δημοτικά τέλη είναι με 50% όπως έχουν μειωθεί οι δουλειές μας. Ευχαριστώ κύριε Προβιά. Καλό βράδυ στη Σκόπελο. Να είστε καλά. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στον κύριο Παπαϊνιόπουλο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Πριν 2 μήνες περίπου, θαυμάζω μερικούς δημοσιογράφους. Είχατε κάνει ένα γκάλο εκεί πέρα και είχατε βγάλει τον κύριο Τράγκα, τον οποίο θαυμάζω, εσάς. Τον κύριο Μιλωνάκη δεν θυμάμαι αν ήτανε. Ήτανε ο κύριος Μιλωνάκης ή όχι? Τι θέλετε να πείτε κύριε Παπαγγελόπουλο? Πάντα είναι Μιλωνάκη. Ένα γκάλοπ που είχατε κάνει πριν 2 μήνες. Λοιπόν, θαυμάζω τον κύριο Καψαμπέλιο, ο οποίος δεν ήταν μέσα στο γκάλοπ κι αυτός. Μάλλον λέει τη δημοσκόπηση η οποία είχε γίνει. Από ένα... την λέτε τη δημοσκόπηση η οποία είχε γίνει από εφημερίδα. Ναι. Από εφημερίδα είχε γίνει η δημοσκόπηση. Μάλιστα. Και αφορούσε. Ναι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να προσθέσω και μερικούς άλλους οι οποίοι μας δίνουν βήμα. Παραδείγματος χάρη είναι ο κύριος Παπαδάκης το πρωινό και ο τώρα, κύριος Σταφιάς. Να ρωτήσω κάτι, πείτε μου κάτι. Αυτό θα πούμε αν σας δίνουμε βήμα. Εντάξει. Ή να μας πείτε τώρα τι. Ναι, θέλω να σας πω, θέλω να σας πω ότι εάν έχετε πάει στη σχολή του Πασαλάρη και αν τον έχετε ρωτήσει για τη δημοσιογραφία που κάνετε, τις διαπιστώσεις που κάνετε κύριε Παυλόπουλε, λυπάμαι πάρα πολύ, έχει γίνει γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Με κατάλαβατε τι γίνεται? Όλοι εσείς από τον Παπαδάκη Τράγκα, αυτό το κυρίο υποκείμενο, έχετε γίνει του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και λυπάμαι για εσάς κύριε Παυλόπουλε που θητήσατε μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος και αυτός δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει τώρα. Όχι, έχετε γίνει πάρα πολύ προοδευτικοί. Δεν ξέρω τι έχετε γίνει. Θέλω να σας πω κάτι με πολύ μεγάλο σεβασμό. Ακούστε τώρα, επειδή τόση ώρα σας άκουσα εγώ. Κύριε Παπαγγελόπουλε, ο οποίος είναι αντικειμενικότατος. Γι' αυτό σας λέω ότι... Κύριε Παπαγγελόπουλε, ακούτε ή θα μιλάτε μόνο? Ωραία.
με όλο τον σεβασμό. Με όλο τον που ήταν και στρατιωτικό. Κύριε Παπαϊλιόπουλε, θα με ακούσετε ή όχι? Θα κάνουμε διάλογο. Με όλο τον σεβασμό σας λέω ότι μακάρι να κάνω λάθος εγώ και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου που λένε ότι τα πράγματα στη χώρα δεν πάνε καλά και ότι μας κάνουν ό,τι θέλουν οι δανειστές και να έχετε δίκιο εσείς. Γιατί αν κάνω λάθος εγώ και οι συνάδελφοί μου, είναι μικρό το κακό. Για παράδειγμα, βγαίνετε εσείς και λέτε ότι είμαστε. Πώς το είπατε, λαϊκιστές. Λαϊκιστές ή υπεραψήφοι. Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως κάνετε λάθος εσείς και σας. Είναι μεγάλο το κακό. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι κοιτάξτε γύρω σας. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Ηλιόπουλο. Από τον κύριο Τόμπρα και την υπεράσπιση Σαμαρά, φτάσαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Πάμε στον κύριο Ηλιόπουλο χωρίς τον παπά. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα. Δύο θέματα που με ενοχλούν στα δελτία ειδήσεων. Ένα θέμα είναι το ότι συζητάμε συνεχώς για τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους. Mm-hmm. Το χρονικό διάστημα που το συζητάμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να φύγουν και κακώς συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Και ένα δεύτερο που με στεναχωρεί με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της συγκυβέρνησης είναι ότι όταν έχετε ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να πούνε δικά τους επιχειρήματα, επιχειρηματολογούν ρωτώντας τους τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνετε εσείς. Μα δεν έρχονται εκεί για να ρωτήσουν τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς τι θα κάνουν, ούτε κάποιους άλλους, τους ανεξάρτητους Έλληνες ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έρχονται για να μας πούν τι θα κάνουν αυτοί. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Ηλιόπουλε, τουλάχιστον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που διεκδικεί τη διακυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, οφείλουν να καταθέτουν προτάσεις. Εμείς έχουμε παρουσιάσει πλήρες. Διότι αν θέλετε τα κόμματα της συγκυβέρνησης, απολογούμενα είναι. Με την πλάτη του στον τοίχο είναι. Στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Να μην ακούσουμε αν υπάρχει εναλλακτική λύση και ποια είναι αυτή. Σαφώς και συμφωνώ μαζί σας, αλλά η διαφωνία μου είναι η εξής. Ότι αντί να γίνεται συζήτηση, έχουμε επιθέσεις, ειδικά κάποιων βουλευτών, όπως είναι ο κύριος Γεωργιάδης ή ο άλλος ο οποίος ήταν δήμαρχος κάπου στο Χαλάνδρι, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κύριος Δινόπουλος. Ο κύριος Δινόπουλος, οι οποίοι έχουν και τέλεια φωνή, ας πούμε, μας φτιάχνει και την ακοή μας και το κέφι μας. Και αντί να μας πούνε το οτιδήποτε, πάμε και κάνουμε παρθολοντολογία και μου θυμίζει ότι είμαι σε ένα κακό καφενείο. Καλό βράδυ κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στην κυρία Ζέφη. Καλησπέρα σας. Η κυρία Ζέφη, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Παυλόπουλε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Είμαι μητέρα ενός φοιτητή. Ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο πτυχίο. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οφείλει κάτι μαθήματα για να πάρει την πτυχιακή του. Ναι. Σπουδάζει στην Αμαλιάδα. Μάλιστα. Τώρα, με το σχέδιο Αθηνά, ναι, είπαν ότι θα πάνε στην Πάτρα από Αμαλιάδα. Ωραία. Και θα γίνουν μηχανικοί υπολογιστών. Ενώ τι σπουδάζει? Εφαρμογές πληροφορικής, ναι, στη διοίκηση και οικονομία. Πώς δεν τους έκανα? Φαντάζομαι, κυρία Ζέφη, ότι αυτό που σκέφτηκε το ελληνικό κράτος, έτσι για να χαμογελάσουμε και λίγο, είναι, ναι, καλά η πληροφορική. Να μην ξέρεις, να ξεβιδώνεις και τον κομπιούτερ. Συμφωνώ. Μα είναι και εφαρμογές πληροφορικής. Τώρα όμως, τα παιδιά που είναι πάνω στο πτυχίο, κύριε Παυλόπουλε, πόσα μαθήματα θα επομισθούν ακόμη? Δηλαδή, εμείς παρακαλάγαμε να φτάσουμε στα 4 χρόνια. Πνιγόμαστε όλοι οι γονείς. Η ψυχούλα μας το ξέρει πώς βγαίνουν όλα τα έξοδα. Και θα έχουμε του και από την αρχή. Μιλάτε, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, μην μιλάτε μεταξύ σας, παρακαλώ. Δεν σας άκουσα. Έχετε δίκιο, κυρία Ζέφη. Νομίζω όμως ότι το περιέγραψε πολύ καλά πριν ο κύριος Μελάς και ο κύριος Τόμπας. Δεν θα αναζητώ συγγνώμη προς κυρίους. Ότι όλη αυτή η ιστορία μοιάζει να έγινε με καθαρά λογιστικούς όρους. Και πρόκειται. Χρειαζόμαστε να βγάλουμε τόσα, κόβουμε τόσα, ναι, και τα πάμε πρακτικά. Όχι ότι δεν χρειαζόταν εξορθολογισμός. Χρειαζόταν, αλλά δεν γίνεται έγινε μέσα όπως σε όπως. Το πρακτικό όμως, το γόνατο, η κυρία Ζέφη. Η κυρία Ζέφη την πονάει άλλο πράγμα. Σου λέει, κύριε, ο γιος μου, το παιδί μου είναι στο πτυχίο. Ήτανε τόσα χρόνια του δίνα, τον τροφοδοτούσα. Τώρα που είπα να πάρω μια ανάσα. Πάμε για άλλα. Τώρα πάμε για άλλα. Ξανά από την αρχή. Λίγο πριν δεν ξέρω τώρα στις λεπτομέρειες. Δεν σε ενδιαφέρει αν αυτοκτονεί ο κόσμος. Λογικά θα πεθάνει. Αν πεθαίνει, και επειδή εγώ είμαι λαϊκιστής και το λέω, δεν πειράζει, ας με λένε λαϊκιστή. Δεν τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους. Ούτε για τα παιδιά τα δικά σας, ούτε για τα δικά μας, ούτε για τα δικά τους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ πολύ. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τι έγινε σήμερα στο στράτευμα, στο Χισαία.
με τους αποκεφαλισμούς των, των αρχηγών των επιτελείων. Ποιοι μπήκαν. Ο Αντώνης Μιλωνάκης έχει πολύ πολύ καλό ρεπορτάζ. Το Σάββατο έχουμε το συλλαλητήριο των εστόλων και επικρατεί αναβρασμός μεγάλος στο Υπουργείο Άμυνας. Θα δείτε και μια καταγγελία που είναι τουλάχιστον συγκλονιστική, προκαλεί τουλάχιστον σοκ. Μία γυναίκα καταγγέλει τον άνδρα της ότι βίαζε την τετράχρονη κορούλα τους με τις πλάτες της μητέρας, της γιαγιάς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για την ανεργία που δημοσίευσε σήμερα η Ελστάτ. Όπως προκύπτει, οι άνεργοι στη χώρα μας αυξήθηκαν μέσα σε διάστημα ενός έτους κατά 264.000. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η κρίση γεννούσε κάθε μέρα περισσότερους από 700 νέους ανέργους. Το ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο του 2012 ανήλθε στο 26,4% έναντι 21,4% που ήταν το Δεκέμβριο του 2011. Αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ δηλώνουν όλο και περισσότεροι πολίτες. Υπολογίζεται ότι οι απλήρωτοι λογαριασμοί ξεπερνούν τις 500.000 και οι συνολικές οφειλές προς τη ΔΕΗ αγγίζουν τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση οδηγεί την διοίκηση της ΔΕΗ να αυξήσει τους διακανονισμούς κατά 75% και τις διακοπές ηλεκτροδότησης κατά 66%. Επιστρέφουμε στο αποκαλυπτικό δελτίο, δεύτερο μέρος. Καλησπέριζουμε τον Άρη Σπίνο κοντά μας, ο οποίος έχει αμέσως μετά εκπομπή και θα παρουσιάσει αυτή την απίστευτη ιστορία που λέμε για την καταγγελία μιας συζύγου για τον άντρα της, ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την τετράχρονη κόρη τους και πλάτες για αυτήν την φοβερή πράξη, για αυτή τη φθηνοδία, του έκανε η ίδια του η μάνα, η πεθερά της δηλαδή. Θα το δούμε σε ένα με δύο λεπτά μαζί με τον Άρη. Πάμε πριν όμως να δούμε τα όσα συνέβησαν σήμερα στην Ιερισσό και τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ έριξαν χημικά ακόμη και στο σχολείο της περιοχής όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα πολλά παιδιά στο προαύλιο. Σκηνικό πολέμου το πρωί στην Ιερισσό. Φύγετε! Οι κάτοικοι και είναι λάστιχα και κάδους πετάνε πέτρες. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα. Οι καμπάνες χτυπάνε. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει σκεπάσει τα πάντα. Κόσμος φωνάζει και όλα θυμίζουν μάχη. Όλα ξεκίνησαν όταν έφτασαν στην Ιερισσό αστυνομικοί, κλούβες και εισαγγελείς προκειμένου να προβούν σε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της εμπριστικής επίθεσης που έγινε στα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές. Οι κάτοικοι αντιδρώντας έστησαν οδοφράγματα στην είσοδο της πόλης για να εμποδίσουν τους άνδρες της αστυνομίας. Ακολουθεί πόλεμος με φωτιές και πέτρες από τους κατοίκους και δακρυγόνα από τους αστυνομικούς. Φύγανε από εκεί, θα μας κυκλώσουν, ελάτε ρε! Γονείς και μαθητές καταγγέλνουν τους αστυνομικούς ότι στην προσπάθειά τους να αποθήσουν τους συγκεντρωμένους έριξαν δακρυγόνα σε σχολείο. Με αποτέλεσμα μάλιστα αρκετά παιδιά να λιποθυμήσουν. Κάτι που όμως από την πλευρά της διαψεύδει με ανακοίνωσή της η αστυνομία. Η ένταση μεταφέρθηκε σήμερα και στη Βουλή, όπου αρκετοί βουλευτές εξέφρασαν έντονη ανησυχία και ζήτησαν από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης να χαμηλώσει τους τόνους. Αύριο πάντως πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, του Διευθυντή της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, του Δημάρχου της περιοχής και εκπροσώπων του συντονιστικού οργάνου των κατοίκων με στόχο την εκτόνωση της κατάστασης. Μάλιστα. Τώρα πάμε στον Αντώνη Μιλωνάκη να δούμε τι έγινε στο Κησέα. Σήμερα αλόβητος ξεκίνησε ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ναι, ναι. Ο κύριος Καλά, ήταν ψηλό αναμενόμενο αφού τον ήθελε ο κύριος Αβραμόπουλος, τον ήθελε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Συνένεσε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Το Κησέα σήμερα, προγραμματισμένο το Κησέα, 7 με 10 το μηνός, αύριο είναι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων για να επιλέξει τους αντιστρατήγους και τους υπόλοιπους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε, να τους δούμε καταρχάς. Παρέμεινε ο κύριος Μιχάλης Κουσταράκος, ο οποίος είναι αρχηγός ΓΕΘΑ. Τα Twitter του έκαναν καλό. Ενώ αντίθετα, πάμε στο ΓΕΣ. Πάμε στο ΓΕΣ. Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ήταν ο Κώστας Ογκίνης. 8 μήνες μόνο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι 2 χρόνια είναι ο κύριος Κωνσταράκος, όπως και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας είναι 2 χρόνια έκλεισαν. Ο κύριος Ογκίνης τώρα πρόσφατα έγινε. 8 μήνες. Αρχηγός, μισό λεπτό, πάμε πίσω, παιδιά, λίγο. Έγινε πρόσφατα
πριν 8 μήνες αρχηγός. Του καταλογίσανε μάλλον ότι δεν έγραφε στα Twitter ή δεν είχε καλές ντουντούκες. Όντως είναι από τους καλύτερους αξιωματικούς που έχουν περάσει από τον ελληνικό στρατό. Αυτό δεν το μπορούσε να το αμφισβητήσει κανείς. Προφανώς δεν είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τους πολιτικάντιδες. Πάμε. Όχι, ένα λεπτό, να πούμε μια κουβέντα για τον διαδοχό του. Αντικαταστάθηκε από έναν πάρα πολύ καλό αξιωματικό, εξίσου. Επιχειρησιακό. Επιχειρησιακότατο. Έτσι. Καταδρομέα. Τον αντιστράτηγο, ο οποίος ήταν διοικητής του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού. Ο κύριος Θανάσης Τσέλιος, ο αντιστράτηγος, ο οποίος ήταν χρόνια βατραχάνθρωπος, αλεξιωτιστής, καταδρομέας και πάρα πολύ καλός επιχειρησιακά. Πάμε στο, στο Γενικό Επιτελείο. Εδώ έγινε εδώ το άκρο νάωτον της τρέλας. Δηλαδή, ο κύριος Κοσμάς Χριστίδης ήταν αναμενόμενο ότι θα φύγει, είχε κλείσει δύο χρόνια, είχε βγει και είχε γράψει και αυτό το άρθρο στη Real News, θυμάστε τώρα με το... Σωστά. Ο άνθρωπος είχε πει, παρόλο ότι του καταλογίζαν ότι ήταν άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ, έτσι, ήθελε να είναι με το στελέχη του. Αυτός ο καινούριος ο οποίος έγινε, ο κύριος Αποστολάκης, του ΓΕΘΑ, ο κύριος Αποστολάκης. Και πρώην διοικητής της ΜΙΚ. Ναι. Κάνει εντύπωση όμως το εξής. Εγώ θα πω, γιατί εδώ πρέπει να ακούει ο κόσμος τις αλήθειες και να μην καταλογίζονται πουθενά τίποτε άλλο. Η κακιά Νέα Δημοκρατία, και ο κακός τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας το 2009, αποστράτευσαν τον κύριο Αποστολάκη. Το λέω το κακός, γιατί έτσι φαίνεται. Και ήρθε το κύριο το 2010 η κυβέρνηση, η καλή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο καλός κύριος υπουργός, ο κύριος Βενιζέλος, και τον επανέφερε με ένα βαθμό παραπάνω σαν υπονάβαρχο, σαν μηδέποτα απομακρυνθήντα. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν περίπτωση Λιμπέρη παλιά, θυμίζω, τον κάνανε τώρα ελαίο Βενιζέλου βέβαια. Και σπρόξιμο, λογικό είναι αυτό, άνθρωπος ήταν, τον κάνανε αρχηγό γέν. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Μπορεί να είναι άριστος αξιωματικός. Από τη στιγμή που έχει απομακρυνθεί, έχει αποστρατευτεί, είναι δυνατόν να επανέρχεται μετά από ένα χρόνο ως μηδέποτε απομακρυνθείς, αποστρατευτείς και να γίνεται μετά να φτάνει και να γίνεται αρχηγός γέν? Πάντως στο ναυτικό, όποιο και να ρωτήσει αξιωματικό του ναυτικού, θα σου πει η τρέλα και δεν καταλαβαίνω ούτε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που από αυτό το τραπέζι είχε πει πολλές φορές άλλα πράγματα, και ούτε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος το είχε πει ότι ποτέ δεν θα ξαναγίνει αρχηγός επιτελείου, άνθρωπος ο οποίος θα επανέλθει. Αυτό, παιδιά, για να μην εξηγούμαστε. Πάμε και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Στην αεροπορία. Συγγνώμη να πω ότι ο κ. Αποστολάκης ήταν και υπασπιστής του κυρίου Παπαντονίου. Μάλιστα. Απλώς έτσι το λέω. Κύκλοι του Υπουργείου Άμυνας επιβεβαιώνουν ότι ο κ. Αποστολάκης είναι επιλογή Βενιζέλου. Δεν ξέρω αν είναι άριστος αξιωματικός. Μπορεί να είναι άριστος αξιωματικός. Η αλήθεια είναι αυτή που είπα προηγουμένως. Είναι επιλογή Βενιζέλου, βεβαίως. Κάτι δίνει ο Σαμαρά συνεχώς. Κάτι δίνει. Κάτι δίνει. Πάμε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας να δούμε. Και πάμε και στον κύριο Τσαντιράκη. Ο κύριο Τσαντιράκη ήταν ο προηγούμενος. Έκασε δύο χρόνια και αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και ο κύριο Τουρνά, ο αντιτέραρχο, ο οποίο. Ο Μυραζάκια. Ναι, έτσι είναι το παρατσούκλι. Ήταν στα Μυραζάκια. Επίσης επιχειρησιακός. Επιχειρησιακότατος και αυτό. Τώρα. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Καταλογίζουν και τον κύριο Τουρνά, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, κύκλοι του Υπουργείου και μάλιστα της αεροπορίας, ότι είναι χέρι Βενιζέλου. Δεν είναι χέρι έτσι. Βενιζέλου ο Τουρνά. Λέω, εγώ ακούω και αυτό τώρα και το λέω. Λέει ότι δεν το γνωρίζω χέρι καθόλου. Βενιζέλου. Και Καψαμπέλη, έχει άλλη άποψη. Όχι, αγνώ πλήρως. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Τα εσώτερα του Υπουργείου Άμυνας. Αλλά με συγχωρείτε, η κυβέρνηση αποτελείται από τρία κόμματα. Δεν θα έχουν λόγο και τα τρία κόμματα, οπότε, φαντάζομαι, οπότε, σε αυτές τις. Καλά, τώρα για ένα έχουν πει μέχρι στιγμής. Για τον κύριο Βενιζέλο. Έχει πει και για τον κύριο Βενιζέλο. Ό,τι καμπό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Δεν έχει μόνο εσύ ρεπορτάζ, έχω και εγώ, κύριε Μιλονάκη. Να βάλουμε και άλλα δύο ονόματα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο. Θα βάλουμε και αυτά. Να τα βάλουμε. Αρχηγός στόλου. Ξέρεις ποιος πάει, να τον πω. Είναι ο κύριος Λίτσας Παναγιώτης. Υποναύαρχος, πρώην υπαρχηγός γέν. Αντινάβαρχος τώρα. Αντινάβαρχος τώρα. Και διοικητής της 4ης στρατιάς, ο κύριος Χρήστος Μανολάς. Αυτό τώρα τα ονόματα μην μας τα λέει. Συγγνώμη. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Της 1ης στρατιάς. Εφόσον λοιπόν μιλάμε. Άκη, ποιος τον βάζει θα μας πει τώρα. Τα ονόματα δεν μας ενδιαφέρουν. Ο κύριος Μανολάς θα μας πει. Στρατιωτικός αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ. Έχει περάσει από το Αφγανιστάν, τη Βοσνία και το Κόσοβο. Είναι αγαπημένο μου φίλος, συμμαθητής μου. Άρα ο Μιλονάκης. Το μέσο ήταν ο Μιλονάκης. Άριστος αξιωματικός, θέλω να το πω, ο οποίος έχει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα καταδρομέας χρόνια. Μάλιστα. Και μάλιστα από τα πολύ πολύ καλά μυαλά, εξαιρετικός. Και για τη θέση του αρχηγού... Και θέλω να πω ακομμάτιστο, συγγνώμη, ακομμάτιστο. Περίμενε.
και για τη θέση του αρχηγού τακτικής αεροπορίας παίζουν τρία ονόματα. Τον κυρίων Βαΐτση, του κυρίου Πέτκου και του κυρίου Χριστοδούλου. Βαΐτσης Χρήστος. Αυτά τα δούμε αύριο, γιατί αύριο θα είναι το σάγιο. Αυτά τα ονόματα παίζουν. Σε πειράζει τώρα που τα λέμε από σήμερα. Όχι, αυτά τα ονόματα παίζουν και τα τρία. Τώρα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το οποίο είπαμε δύο λόγια πριν. Το ρεπορτάζ του Άρη Σπίνου για την φοβερή ιστορία που καταγγέλει μητέρα τετράχρονης τον πατέρα, τον σύζυγό της, ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη τους με τις πλάτες της μητέρας του. Ακούστε με προσοχή την κατάθεση που έδωσε ενώπιον της Ειρηνοδίκου Καλλιρόης Μπατή η γιαγιά, μητέρα της καταγγέλου σας. Ένα βράδυ πριν κοιμηθεί, μου είπε να τη χαϊδέψω, δείχνοντάς μου τα μεμέ της, ανασηκώνοντας τη φανέλα της. Της είπα να κατεβάσει την μπλούζα της και τη φανέλα της γιατί θα κρυώσει. Τότε η ανήλικη εγγονή μου ξάπλωσε πάνω στο σώμα μου, βάζοντας τα ποδαράκια της εκατέρωθεν του ενός ποδιού μου. Άρχισε να κινείται και να τρίβεται ρυθμικά, μπρος-πίσω, πάνω στο σώμα μου, όπως ακριβώς γίνεται η κίνηση στην ερωτική πράξη και να ανασένει με βαριά, έντονη και θορυβώδη ανάσα, που παράγει ήχο σε ρυθμικό και συντονισμένο με την κίνηση τόνο, όπως ακριβώς γίνεται και κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Όταν τη ρώτησα γιατί κάνει έτσι, μου απάντησε ότι κάνει όπως κάνει σε αυτήν ο μπαμπάς της. Πάμε στον Άρη Σπίνου. Άρη. Άρχι μου, καταρχήν, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που αυτό το βίντεο παίζει στο δελτίο σου. Έχεις μια άλλη φιλοσοφία, ένα άλλο καλούπομα στο δικό σου δελτίο. Η υπόθεση αυτή γεννήθηκε το 2004 και σβήνει σε λίγες εβδομάδες γιατί γίνεται το εφετείο εις βάρος του πατέρα αυτής της τότε εξάχρονης κοπέλας. Πρέπει να σου πω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι υποδιοικητής τράπεζα σήμερα. Δεν είναι ο Μπάμπης και ο Λάκης. Είναι υποδιοικητής τραπέζης. Η δε μητέρα που καταγγέλει αυτά τα πράγματα είναι ανώτατος στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η ιστορία είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί έτσι όπως έχει αποφασίσει το πρωτόδικο δικαστήριο, απεδέχθη στο σύνολό του τους ισχυρισμούς της μητέρας, που πριν τη δικαστική έκβαση, έστω και πρωτόδικη, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ήταν απλοί λόγοι για να πάρει το διαζύγιο με το μέρος της. Ναι. Το πρωτόδικο όμως δικαστήριο, στο σύνολό του, χωρίς καμία αμφιβολία, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, θα τα πω μετά εγώ σε λίγα λεπτά στην εκπομπή μου, έχει αποδεχθεί στο σύνολο όλη αυτή την ιστορία. Αποδέχεται την καταγγελία της μητέρας. Και η λογική του πατέρα Χτίνους, που θα δούμε σε λίγο σε έγγραφα στο νησό της Αράχνης, πώς κακοποιούσε με έναν εσχρό ανάλγητο τρόπο. Και σου μιλάω, Άκη, σαν πατέρας, έχω τρία ανήλικα παιδιά, τρίδημα ηλικίας 6 ετών. Δεν μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος την περιγραφή που κάνει το κοριτσάκι σε ειδικό πραγματογνώμονα της ασφάλειας Αθηνών, με μια πολύ ειδική εξέταση για να μπορέσει να του εκμεέψει αυτά που του έκανε ο πατέρας, γινότανε, άκου Άκη, γιατί έχεις οικογένεια, υπό την ανοχή της μάνας του πατέρα, δηλαδή της γιαγιάς, και υπό την ανοχή του μπαμπά. Δηλαδή γνώριζαν οι γονείς αυτού του άρρωστου ανθρώπου ότι εκφράζεται με τέτοιο πρόστιχο τρόπο, και αντί να τρέξουν τη νύχτα στο πρώτο αστυνομικό τμήμα που θάψηκαν μπροστά τους, κάλυπταν το παιδί τους, και όχι μόνο αυτό. Ας μην πω περισσότερα για το δελτίο, θα πρέπει να βάλει χ. Σε λίγα λεπτά θα το πούμε. Και θέλω Άκη, να σε διαβεβαιώσω, όσο γνωριζόμαστε, πολλά χρόνια, είναι το τελευταίο πράγμα που μαζί με τους συνεργάτες μου, όταν ανοίξαμε αυτό το φάκελο παιδοφιλία και θα τον αναπτύξουμε πλήρως, δεν το κάναμε στο όνομα της τηλεθέασης. Όμως έχουν έρθει στο γραφείο μας πάνω από 50 περιπτώσεις ισχυρότατων, ακλόνητων αποδείξεων, που σπίτια, ενώ κάποιοι σήμερα έχουν πάει σε ταβέρνες με παϊδάκια, περνάνε δράματα, παιδάκια κουλουριάζονται όταν ακούνε τα βήματα του πατέρα τους να μπαίνουν στο σπίτι, γιατί ξέρουν τι τους περιμένει. Και δεν έχουμε άκη κανένα δικαίωμα αυτά τα πράγματα να τα κρύβουμε. Μαζί με άλλα λοιπόν απόψε ανοίγουμε το φάκελο παιδοφιλία. Δεν νομίζω ότι... Να σου πω κάτι, Άκη. Εγώ απορώ, θα το... Αντώνη, θέλω να σε παρακαλέσω εδώ δημόσια να είσαι στην εκπομπή. Έχεις κουραστεί όλη μέρα. Θέλω να είσαι, γιατί ξέρω ότι πρώτα ως πατέρας λειτουργείς. Αλλά θέλω αυτό το γαμώτο, ρε Αντώνη, που βγάζεις από μέσα σου όταν ακούς τέτοιες ιστορίες,
να είσαι στο τραπέζι σε λίγες ώρες για να ακούσεις το πλήρες ρεπορτάζ και δεν ξέρω αν θα αντέξεις να το ακούσεις. Εντάξει, εντάξει, θα είμαι, αλλά να σου πω κάτι, Άκη. Αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα ελεύθερος. Και δεν τον έχουν μπουζουριάσει. Καταρχάς, αυτά τα εγκλήματα είναι ιδεχτή εγκλήματα. Έχω εκφραστεί πολλά και είναι υποδιοικητή τραπέζη. Είναι υποδιοικητή τραπέζη. Να έχει μπει φυλακή, να έχει κακοποιηθεί ο ίδιος και να είναι έτοιμος να τον τουφεκίσουν. Καταρχάς, για αυτά τα ιδεχτή εγκλήματα, γιατί αυτό είναι έγκλημα, ιδεχθέστατο. Δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα. Έπρεπε να καταλογίζονται η ποινή του θανάτου. Τελείωσε και τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Ας μείνουμε σε αυτά. Θα περιμένουμε την εκπομπή του Άρη και τις αποκαλύψεις. Θα τα δείξει την εκπομπή μετά. Να πούμε ότι επειδή διαβάσαμε και λίγο νωρίτερα δυστυχώς τις περιγραφές. Δεν υπάρχει ιστορία. Είναι ανατριχιαστικές πραγματικά και δεν. Ότι παγώνει το αίμα στις φλέβες. Ευχαριστώ πολύ όντως και τον κύριο Τόμα και τον κύριο Μελά και τον κύριο Πολυμερόπουλο και του συναδέλφου. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.